Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Με αφορμή την κύρωση της σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την χειραγώγηση των αθλητικών αγώνων και τα μέτρα για την αντιμετώπιση της βίας στον αθλητισμό, μας δίνεται η ευκαιρία να δούμε λίγο τη μεγάλη εικόνα του εμπορευματοποιημένου αθλητισμού, την επιχειρηματική δράση στον χώρο που παράγει και αναπαράγει τη σύψη με τη χειραγώγηση των αγώνων, τη βία και την ασυδοσία. Όλες οι μέχρι σήμερα νομοθετικές ρυθμίσεις, η παρούσα της Νέας Δημοκρατίας, σε συνέχεια προηγούμενων του ΣΥΡΙΖΑ και ακόμα παλιότερα της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, δεν μπόρεσαν να τα αντιμετωπίσουν, ενώ ούτε η παρούσα νομοθετική ρύθμιση δεν θα τα αντιμετωπίσει και θα πω παρακάτω, διότι ούτε ήθελαν να κυρώσουν την επιχειρηματική δράση στον αθλητισμό, κατά συνέπεια δεν μπορούσαν. Απέφευγαν πάντα τη σύνδεσή του με το οικοδόμημα του εμπορευματοποιημένου αθλητισμού που οδηγεί στο κυνήγι του κέρδους και αποτελεί την αιτία για τη γέννηση, την αναπαραγωγή τέτοιων φαινομένων και τη σαπίλα του παρασκηνίου. Αντίθετα, το κύριο μέλημα ήταν πάντα η προσαρμογή του νομοθετικού περιβάλλοντος στις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του κεφαλαίου για την ενίσχυση της εμπορευματοποίησης. Φυσικά, τις όποιες θετικές διατάξεις της σύμβασης, το ΚΚΕ δεν έχει πρόβλημα να τις υιοθετήσει. Θα μας δοθεί η ευκαιρία στην κατάρθρον συζήτηση στις επόμενες συνεδριάσεις και ειδικά στην Ολομέλεια να τοποθετηθούμε διεξοδικά. Η όποια αναφορά στην αιτιολογική έκθεση ότι στη διαρκώς αυξανόμενη τάση χειραγώγησης αθλητικών αγώνων οδήγησαν μεταξύ άλλων η εμπορευματοποίηση του αθλητισμού, σωστό μεν, έρχεται όμως να διασκεδάσει τις εντυπώσεις, αφού σε διατάξεις δεν ξεφεύγει, κρίσιμες διατάξεις δεν ξεφεύγουν από το υπάρχον θεσμικό και νομοθετικό πλαίσιο που έχει θωρακίσει την επιχειρηματική δράση στο χώρο. Αντιθέτως, θα λέγαμε τις ενισχύει και εισάγει καινούργιες και πιο ευνοϊκές. Όπως για παράδειγμα, πρώτον, η απευθείας ανάθεση στις αθλητικές ανώνυμες εταιρείες της αξιοποίησης, χρήσης και διαχείρισης των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων με διάφορα προσχήματα, απαλλάσσοντας το κράτος από την όποια ευθύνη χρηματοδότησης, συντήρησης, λειτουργίας, μετακυλίοντας το κόστος στους χρήστες. Δεύτερο, τη μετατροπή του νομικού καθεστώτος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής από νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου σε ιδιωτικού δικαίου. Αυτό σημαίνει ότι η ΕΟΕ μετά από 125 χρόνια λειτουργίας ιδιωτικοποιείται. Με τον τρόπο αυτό ανοίγει ο δρόμος ούτως ώστε τα περιουσιακά στοιχεία της ΕΟΕ, οι εγκαταστάσεις, συνολικά κινητή και ακίνητη περιουσία, να πέσουν στα νύχια των επίδοξων επιχειρηματικών συμφερόντων. Τις συνέπειες αυτής της αρνητικής εξέλιξης θα τις υποστούν έτσι κι αλλιώς ο λαός και η νεολαία, θα τις υποστούν και οι 54 εργαζόμενοι, 13 μόνιμοι και 49 ΙΔΑΧ, μετά από 30 και πάνω χρόνια δουλειάς, με συνέπεια, εργατικότητα και πολύτιμη εμπειρία. Οι εργαζόμενοι εκφράζουν την ανησυχία τους, αφού θα υποχρεωθούν οι μόνιμοι να αποχωρήσουν άμεσα από θέσεις ευθύνης. Δεν προβλέπεται καμία διασφάλιση του εργασιακού μέλλοντος, με δεδομένο ότι η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή βρίσκεται εκτός των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης. Αντίστοιχα, οι 49 εργαζόμενοι ΙΔΑΧ, αορίστου χρόνου δηλαδή, θα υποχρεωθούν να υπογράψουν νέες συμβάσεις, χωρίς επίσης να διασφαλίζεται η παραμονή τους και μπορεί να οδηγηθούν σε απόλυση. Αναφέρεστε σε ομόφωνη απόφαση της ΕΟΕ για την αλλαγή του καταστατικού. Μεταξύ ποιών? Χωρίς τον ξενοδόχο, δηλαδή χωρίς τους ίδιους τους εργαζόμενους, οι οποίοι παρά τις προσπάθειες προς το Υπουργείο και τη διοίκηση της ΕΟΕ για συνάντηση, αυτή κατέστη μη εφικτή, μάλλον κατέστη εφικτή μετά την ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΕ για την έγκριση του καταστατικού, προφανώς σε συνεννόηση με το Υπουργείο. Κατά τη γνώμη μας, αυτό είναι εμπεγμός και εγκρυπτό προηλημμένες αποφάσεις. Οι εργαζόμενοι προφανώς είναι σε αναβρασμό, δεν πρόκειται να μείνουν με σταυρωμένα τα χέρια και θα απαντήσουν με τους αγώνες τους.
Το ΚΚΕ λέει ότι πρέπει να πάρθει πίσω αυτή η διάταξη. Να παραμείνει η ΕΟΕ ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Να παραμείνουν τα περιουσιακά στοιχεία στο σύνολό τους, να αξιοποιηθούν, να εξυγχρονιστούν προς όφελους του λαού και της νεολαίας. Να διασφαλιστούν τα εργασιακά, μισθολογικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα. Να στελεχωθεί η Ολυμπιακή Επιτροπή ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με επιπλέον προσωπικό για την κάλυψη του συνόλου των ολοένα και αυξανόμενων αναγκών. Τρίτον, προσαρμόζεται τις νέες διατάξεις του νόμου 4548 του 18 του ΣΥΡΙΖΑ περί ανωνύμων εταιριών, με βάση τις οποίες καταργήθηκε η εποπτεία των ανωνύμων εταιριών από το Υπουργείο Ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένου και των αθλητικών ανωνύμων εταιριών, και απλώς μεταφέρεται τον έλεγχο νομιμότητά τους στις υπηρεσίες γεμί των επιμελητηρίων της χώρας. Το ΚΚΕ διαφωνεί. Όλες οι κυβερνήσεις και εσείς τώρα αρνείστε την υιοθέτηση των όριμων προτάσεων του ΚΚΕ για μεταφορά των αθλητικών ανωνύμων εταιριών αποκλειστικά στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Είναι εταιρείες. Εκεί πρέπει να γίνεται ο έλεγχός τους ως ανώνυμες εταιρείες. Εκεί πρέπει να ελέγχονται. Εκεί πρέπει να αποδίδουν όλα τα χρέη στο δημόσιο και να μην υπάρχει ειδικό καθεστώς αδειοδότησης. Η υιοθέτηση της πρότασης του ΚΚΕ αποτελεί, κατά τη γνώμη μας, προϋπόθεση για να ασχοληθούμε πραγματικά κάποια στιγμή με τον αθλητισμό. Κατά συνέπεια, το σχέδιο νόμου υπηρετεί τις επιχειρηματικές επιδιώξεις και βλέψεις, θωρακίζει τη δράση τους, δίνει την περιουσία του λαού στα επιχειρηματικά συμφέροντα και ταυτόχρονα οριοθετεί το πεδίο αυτής της επιχειρηματικής δραστηριότητας, θέτει δηλαδή κάποιους κανόνες στο χώρο του εμπορευματοποιημένου αθλητισμού με τα παιχνίδια τα χειραγωγούμενα, για απλώς και μόνο για να μην χαθεί η μπάλα του ανταγωνισμού μεταξύ των μεγαλοεπιχειρηματιών, αλλά με σαφή στόχο να διευκολυνθεί και σε αυτό το τομέα η καπιταλιστική κερδοφορία. Κυρίες και κύριοι, το ερώτημα για το ΚΚΕ είναι αν αυτή η σύμβαση λύνει το πρόβλημα επί της ουσίας ή απλώς προστίθεται μέσα σε όλα τα άλλα νομοθετήματα και διατάξεις που πάντα αποδείχτηκε ότι αποτελούσαν φύλο οικείς. Γιατί το ζήτημα δεν είναι να προστατεύσεις το νόμιμο από το παράνομο στοίχημα. Το ζήτημα για μας είναι γενικά ο τζόγος. Πάντως, η μέχρι τώρα εμπειρία από παρόμοια μέτρα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δείχνει ότι το παράνομο στοίχημα καλά κρατεί, είναι κάτι σαν το ντόπινγκ που βρίσκεται πάντα δύο βήματα μπροστά από το αντιντόπινγκ. Το οξύμορο βέβαια είναι ότι την ίδια ώρα που νομοθετείται αυτή η σύμβαση, η κυβέρνηση ήδη έχει νομοθετήσει την αδειοδότηση εταιριών διαδικτυακού τζόγου και συγκεκριμένα για το διαδικτυακό στοίχημα και για τα λοιπά διαδικτυακά παίγνια. Στη χώρα μας επεκτείνεται η στοιχηματική αγορά επιπλέον και στον αεραστεχνικό αθλητισμό. Τα κεφάλια του επικοδομήματος του επαγγελματικού αθλητισμού προσπαθούν να φτιάξουν κατ' εικόνα και ομοίωση του τον αεραστεχνικό αθλητισμό, δηλαδή υποτάσσοντας κάθε δραστηριότητα στο κυνήγι του κέρδους. Θα διαφθείρει υγιείς παράγοντες και αθλητές, θα κληροδοτήσει διαφθορά, ανομία και φυσικά το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο θα γίνει ένα θέατρο με πρωταγωνιστές τους παράγοντες που θα κινούνται στο παρασκήνιο. Τα βασικά σημεία του νομοσχεδίου που αφορούν τη συλλογή και περαιτέρω επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τη χρήση οπτικών μέσων για την ταυτοποίηση δραστών, η ενεργοποίηση του νόμου περί νόμιμης λειτουργίας λεσχών οργανωμένων φιλάθλων, η ενίσχυση των ελέγχων των εισιτήριων και αναγραφή του ονοματεπώνυμου στο εισιτήριο και η αναβάθμιση του ρόλου της υποδιεύθυνσης αθλητικής βίας, χωρίς να είμαστε αντίθετοι σε ορισμένα από τα μέτρα ελέγχου, όπως για παράδειγμα ο έλεγχος των εισιτηρίων, και αυτό το είχαμε πει και με την προηγούμενη κυβέρνηση όταν έφερε παρόμοιες διατάξεις ο κύριος Κοντονής στη Βουλή, μας προβληματίζει ότι παρέχεται η δυνατότητα να χρησιμοποιούνται ως νόμιμα αποδεικτικά μέσα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα φυσικών προσώπων εντός και εκτός της αθλητικής εγκατάστασης. Το γήπεδο και στο παρελθόν χρησιμοποιήθηκε ως εργαστήριο για να μπολιαστούν μέτρα που αξιοποιήθηκαν μετά ενάντια στο λαϊκό κίνημα. Η επιχειρηματική δράση στον αθλητισμό για να μπορέσει να πετύχει τους στόχους της χρειάζεται και τους στρατούς για να τους επιβάλλουν.
Αυτή είναι η αιτία. Αν δεν χτυπήσεις το φαινόμενο στη ρίζα του, απλώς θα το αναπαράγεις. Δεν παράγει ο αθλητισμός βία από μόνος του. Είναι κοινωνικά τα αίτια. Τα κατασταλτικά μέτρα πάντα από ένα σημείο και μετά αναζωπυρώνουν την ένταση και τη βία, μεταφέροντας την και εκτός γηπέδου, όπως άλλωστε συμβαίνει στη Μεγάλη Βρετανία και σε άλλες χώρες. Μέτρα σε ανάλογη κατεύθυνση είχαν παρθεί και στο παρελθόν. Κάθε άλλο παρά απέτρεψαν τα φαινόμενα βίας εντός και εκτός αγωνιστικών χώρων, τις συγκρούσεις μεταξύ αντίπαλων οργανωμένων οπαδών, ακόμα και σε τόπους και χρόνους χωρίς αγωνιστική δράση, τις επιθέσεις και συνολικά το γνωστό επικίνδυνο σκηνικό σε πολλές περιπτώσεις με τραγικά αποτελέσματα. Τέτοια μέτρα, κατά την άποψή μας που εισάγει το νομοσχέδιο, πολλές φορές αξιοποιούνται ως πειραματικό σωλήνας για ευρύτερα κατασταλτικά μέτρα και τη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων. Σε κάθε περίπτωση, από τη στιγμή που το κριτήριο είναι το κέρδος, αυτό από μόνο του αναζωπυρώνει κάθε τόσο τη διαφθορά, τη βία, τον τζόγο και το στοιχηματισμό, παράνομο και νόμιμο, καθιστώντας τον έλεγχο ατελέσφορο ή ανενεργό. Κανένα από τα νομοσχέδια που ήρθαν στη Βουλή μέχρι σήμερα δεν ασχολήθηκαν με την ανάπτυξη του αθλητισμού στο σχολείο, στη γειτονιά, το πώς θα αναπτυχθεί το κάθε άθλημα, πώς θα ενισχυθεί η συμμετοχή και η πρόσβαση του πληθυσμού και ιδιαίτερα της νεολαίας, για το τι δομές και τι προϋποθέσεις χρειάζονται για να διευκολυνθεί η οικογένεια για τα παιδιά της, προκειμένου να έχουν πρόσβαση στη συστηματική άσκηση ως τρόπο ζωής πλέον. Από τη μια, έλεγχος και μέτρα για τη χειραγώγηση αγώνων, την καταπολέμηση της αδιαφάνειας και την αντιμετώπιση της βίας, και από την άλλη, στράγγιγμα της χρηματοδότησης. Πολλά σωματεία, αν δεν σταματήσουν τη λειτουργία τους, στην καλύτερη περίπτωση συγχωνεύονται και συνεχίζουν την αναζήτηση χρημάτων για να βγει η χρονιά μέσα από σπόνσορες και χορηγούς. Σε σχέση με τις θητείες, το ΚΚΕ πάντα ήταν υπέρ της ανανέωσης προσώπων. Θεωρούμε όμως ότι δεν λύνεται έτσι η διοικητική αποτελεσματικότητα, ούτε πατάσσονται τα φαινόμενα διαφθοράς. Κανείς δεν γεννήθηκε αιώνιος πρόεδρος. Την ανανέωση δεν την επιβάλλεις από τα πάνω. Την καλλιεργείς, την δημιουργείς. Καλλιεργείς τις προϋποθέσεις συμμετοχής. Χρηματοδότησε τα σωματεία, φτιάξε υποδομές, ανέβασε τις μορφές συμμετοχικότητας. Έχουμε μήπως κάτι τέτοιο στο σχέδιο νόμου ή σε όλα τα προηγούμενα? Εδώ όποιος αποφασίζει να συμμετέχει ενεργά πάει για μαλλί και βγαίνει κουρεμένος. Εφορίες, αφημί, φορολογικές ενημερώτητες. Ξαναλέμε, έλεγχος πρέπει και μπορεί να γίνεται και σήμερα, αρκεί να ασκείται. Τα είχαμε πει και στον κύριο Κοντονή και στον κύριο Βασιλιάδη και τα ξαναλέμε. Όσες διαφωνίες και αντιθέσεις έχουμε με διοικήσεις ομοσπονδιών, που εμείς έχουμε, ειδικά εμείς έχουμε, είναι εκλεγμένοι από τα σωματεία που τους εκλέγουν. Ψηφίζονται. Φέρνετε ως παράδειγμα τη ΔΟΕ. Μα η ΔΟΕ καθιέρωσε η ίδια θητείες στον εαυτό της. Και είναι λογικό. Δεν ήρθε με επιβολή κάποιου νόμου. Αλλά για να δούμε, οι Διεθνείς Ομοσπονδίες Αθλημάτων τι λένε για αυτό το ζήτημα. Είναι ή δεν είναι παρέμβαση στις διαδικασίες τους? Είναι άλλο πράγμα να εναρμονιστεί μια ελληνική ομοσπονδία με τον αντίστοιχο διεθνή φορέα, δηλαδή ο ΣΕΓΑΣ με την ΙΑΦ ή η ΟΚ με τη ΦΥΠΑ κλπ. Και άλλο αυτό που πάτε εσείς να κάνετε. Εμείς δεν θα είχαμε αντίρρηση να εναρμονιστεί κάθε ομοσπονδία με το διεθνή της φορέα. Στην πράξη, έτσι όπως το φέρετε, φωτογραφίζετε ανθρώπους που ο καθένας μας μπορεί να διαφωνεί μαζί τους, αλλά δεν ξέρω αν τους πρέπει τέτοιου είδους μεταχείριση. Αν θες την ανανέωση, επαναλαμβάνω, μπορείς να την καλλιεργήσεις. Να σας πω όμως και το εξής, πάλι για το θέμα των θητείων. Γιατί, για παράδειγμα, δεν επιβάλλεται όριο θητείας στους βουλευτές? Στη συζήτηση, άλλωστε, που έγινε τώρα πρόσφατα για την αναθεώρηση του Συντάγματος, βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας βγήκαν στα κεραμίδια για την καθιέρωση θητείων στους βουλευτές. Εδώ γιατί δεν θέλετε? Εδώ μάλλον γιατί βγήκαν στα κεραμίδια αντιτείνοντας αντιπαραθετικά για το ζήτημα των θητείων, ότι είναι αντίθετη δηλαδή στις θητείες των βουλευτών, εν αντιθέση με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο που πάει να επιβάλλει τις θητείες. Σχετικά με τον μηχανοκίνητο αθλητισμό,
Μας προβλημάτισε πολύ ότι για τη συγκεκριμένη ρύθμιση μας έχουν έρθει πάνω από 100 καταγγελίες και επιστολές επίσημα με ονοματεπώνυμο και μάλιστα από οδηγούς αθλητές με κύρους και διακρίσεις στο χώρο. Επιστολές ενάντια στη συγκεκριμένη ρύθμιση. Κύριε συνάδελφε, ναι, ναι. Θέλετε πολύ χρόνο ακόμα. Γιατί έχουμε δύο αγωγορητές ακόμη. Σε 2-3 λεπτά μου δίνετε τη δυνατότητα. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε και εσείς τις αντιδράσεις, αλλά θα πρέπει να τις λάβετε κατά την άποψή μας πολύ στα σοβαρά. Να μην σταθώ σε αυτό το ζήτημα περισσότερο, θα σταθώ κατά τη δεύτερη ανάγνωση ή στην ακρόαση των φορέων. Καταλήγοντας, να πω το εξής, ότι η κυβέρνηση από τη μία πλευρά καταγγέλει αυτά τα άθλια φαινόμενα που επικρατούν στον χώρο του αθλητισμού, αλλά δεν αμφισβητεί το μοντέλο του αθλητισμού, δηλαδή των επιχειρηματιών. Αντίθετα, θεωρεί μονόδρομο ότι πρέπει να πορευτούμε με όλους αυτούς και το επόμενο διάστημα. Και πάνω σε αυτό το ζήτημα θα έλεγα ότι υπάρχει μια ταύτιση του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας και άλλων κομμάτων γύρω από αυτό. Κατά τη γνώμη μας θα συνεχίσουν να υπάρχουν και τα στημένα και ο τζόγος και ο νόμος και ο παράνομος στοιχηματισμός και κυρίως θα καλλιεργείται η συνείδηση με τις αξίες αυτού του σάπιου συστήματος, δηλαδή όλα για την επίδοση, όλα για την πρωτιά, όλα για το κέρδος. Κύριε Υπουργέ, εμείς ζητάμε και πιο ριζικά μέτρα. Ζητάμε κατάργηση της συμμετοχής των ελληνικών ομάδων στο στοίχημα, σε πάσης φύσεως στοίχημα, όχι μόνο στα παιχνίδια του ΟΠΑΠ. Σε κάθε νόμιμο παιχνίδι στοιχήματος, είτε του εσωτερικού είτε του εξωτερικού. Αυτό θα ήταν ένα ριζικό μέτρο, άσχετα εάν σε αυτό μπορούν να βρουν τρόπους να το ξεπεράσουν τα διάφορα κυκλώματα. Το δεύτερο ζήτημα αφορά τα στημένα, αναφέρθηκα πολύ συγκεκριμένα. Κατά τη γνώμη μας, ο ανταγωνισμός και το κέρδος θα τα αναπαράγουν, δεν πρόκειται να αντιμετωπιστούν. Και ξέρετε, στο κυνήγι του κέρδους το θύμα δεν είναι ο λεφτάς, ο επιχειρηματίας. Αυτός δεν θα χάσει ποτέ. Τα θύματα είναι οι εργαζόμενοι, είναι οι προπονητές, οι παίχτες και οι χιλιάδες φίλαθλοι που αγαπούν τη φανέλα. Το τρίτο μέτρο που θα μπορούσε να θεσπιστεί είναι οι ανώνυμες αθλητικές εταιρείες να είναι αποκλειστικά στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Εκεί να γίνεται το έλεγχος για τα οικονομικά τους, για τα περιουσιακά τους, για τη βιωσιμότητά τους και για όλα τα υπόλοιπα ζητήματα. Βεβαίως θα έχει και λόγο το Υπουργείο Αθλητισμού για τα αγωνιστικά ζητήματα, αλλά όλα τα υπόλοιπα, εφόσον μιλάμε για επιχειρήσεις, να είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Ανάπτυξης. Λοιπόν, αυτά. Ευχαριστώ.